Στην σημερινή εκδήλωση εδώ που έχετε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα παίξει και το τηλεοπτικό εκεί σποτ, το οποίο είναι προβολή της περιφέρειας. Πείτε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια φέτος για την τουριστική προβολή. Ήταν επιθυμία του Περιφερειάρχη μας, την Εκτάρα του Φαρμάκη, να οργανώσουμε ένα τηλεοπτικό σποτ το οποίο θα προβληθεί στην εγχώρια αγορά για τον Έλληνα τουρίστα, που μπορεί ο δικός με ασφάλεια να έρθει γρήγορα σε ωραίους τόπους όπως είναι η Ετωλοκανανία, η Ηλία αλλά και η Αχαΐα. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης, προώθηση, παρουσίαση του τηλεοπτικού σποτ και φυσικά η κατάρτιση, να ενημερώσουμε τους επιχειρηματίες της περιοχής ότι προχωράμε στην κατάρτιση και πιστοποίηση όλων των εργαζομένων που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση, και αυτό για να αισθάνεται ασφαλής και ο εργαζόμενος που δουλεύει αλλά και ο επισκέπτης της περιοχής. Και τέλος θα παρουσιάσουμε και το πολιτιστικό πρόγραμμα Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2020, που πρώτη φορά η περιφέρεια οργανώνει με συγκεκριμένες εκδηλώσεις σε πλατείες της περιοχής, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, φυσικά περιμένοντας πάντοτε από τον ΕΟΔΗ να μας δώσει και το πράσινο φως για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το ευτύχημα είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα η Δυτική Ελλάδα έτσι, γενικότερα κατάφερε έτσι, εντός αγωγικών να επιβιώσει έναντι της πανδημίας του κορονοϊού. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τον τουρισμό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι ικανοποιητικά, θα λέγαμε. Δεν θα μπορούσε να είναι ικανοποιητικά. Είμαι εξ εκείνων των αντιπεριφερειαρχών που έλεγα εξ αρχής ότι η χρονιά πρέπει να θεωρείται χαμένη. Δουλεύουμε σήμερα για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ.